Θα πάμε στην Αλεξάνδρα Μερακλίδη, η οποία βρίσκεται στον Χολαργό. Κοντά της είναι η κυρία Κλέρη Βογιατζάκη. Είναι πρόεδρος Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων στο πρώτο λύκειο Χολαργού. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Βρισκόμαστε έξω από το πρώτο λύκειο Χολαργού, καθώς σήμερα εξετάζονται στο τελευταίο μάθημα είτε ιστορία, είτε φυσική, είτε οικονομία. Όπως μπορείτε να δείτε, οι μαθητές έχουν μαζευτεί απ' έξω λίγο πριν μπουν στις αίθουσες. 8:30 ξεκινάνε να γράφουν, 3 ώρες έχουν και να δούμε σε τι συνθήκες θα γράψουν, καθώς είναι μέρες καύσωνα. Μαζί μας έχουμε την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων να μας πει περισσότερα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Γεια σας, κυρία Βογιατζάκη. Καλημέρα. Εχθές δέχτηκα μια ερώτηση πώς air condition έχει το σχολείο σας και πέθανα από τα γέλια, γιατί δεν ήξερα πώς να μετρήσω, θα χάνα το μέτρημα. Εννοείται ότι δεν υπάρχει air condition. Είναι απλές αίθουσες όπου το καλύτερο που μπορούν να κάνουν είναι ένας επιδάπιος ανεμιστήρας και ό,τι κάνει αυτός ένας. Που κανονικά ο ανεμιστήρας θα έπρεπε να είναι οροφής ή θα έπρεπε να είναι 2, ένας μπροστά, ένας πίσω, διαγώνια. Άρα λοιπόν μας λέτε ότι για κάθε σχολική αίθουσα, κυρία Βογιατζάκη, αντιστοιχεί ένας ανεμιστήρας με τα παιδιά, με παιδιά μέσα τα οποία είναι επιδαπαίδιο. Φαντάστης τώρα. Ακριβώς. Ναι. Και με τέτοιες θερμοκρασίες έξω, τι να κάνει και ένας ανεμιστήρας τώρα. Πάντως είναι λίγο άδικο για αυτά τα παιδιά, γιατί τα τελευταία 2, ίσως και 3 χρόνια της ζωής τους έχουν αφιερώσει ένα μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητάς τους και τώρα την κρίσιμη στιγμή τους τυχαίνει αυτή η αναποδιά που ενδεχομένως μπορεί να επηρεάσει την απόδοσή τους, τη συγκέντρωσή τους, όλα αυτά. Είναι λίγο άδικο για τα παιδιά. Κοιτάξτε, οι Πανελλήνιες, το 50% είναι και ο αστάθμητος παράγοντας. 50% είναι το διάβασμα. Όμως εμείς που δεν είμαστε τα παιδιά, είμαστε αυτοί που παίρνουμε αποφάσεις, οι γονείς τους, θα έπρεπε το άλλο 50 να το είχαμε προνοήσει. Δηλαδή δεν μπορούν να λένε ότι δεν μπαίνουν air condition στα σχολεία γιατί το καλοκαίρι ξεκινάει μετά το κλείσιμο του σχολείου, μετά τις 15 Ιουνίου. Να που τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει και το καλοκαίρι ξεκινάει από τα μέσα Μαΐου. Κυρία Βογιατζάκη, αλλάξαμε. Και ξέρετε ποιο είναι. Άντε και πήραμε air condition. Πού θα τα τοποθετήσουν τα σχολεία? Τα περισσότερη πλειοψηφία είναι γερασμένα κτίρια, τα οποία δεν αντέχουν να βάλουν τέτοιο βάρος. Και αν αντέξουν το βάρος, έχουν θέμα με τα ηλεκτρολογικά τους. Το ξέρετε ότι πολλά σχολεία είναι χωρίς πιστοποιητικά ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Ναι, γιατί όταν χτίζονταν δεν ήταν προαπαιτούμενο. Πέρναγε ο μάστορας και έκανε την εγκατάσταση. Τρέχα γύρευε. Φαντάζομαι πάντως ότι αν ληφθεί η απόφαση, μπορούν να γίνουν οι σχετικές μελέτες και να τοποθετηθούν μονάδες ψύξης. Δηλαδή τώρα είναι αμαρτία από το Θεό τα παιδιά να δίνουν εξετάσεις σε αυτές τις συνθήκες. Να συγκεντρωθείς, πώς μπορείς τώρα να κάτσεις και να σκεφτείς για να απαντήσεις, δηλαδή και τις ερωτήσεις. Κυρία Βογιατζάκη, μείνετε μαζί μας. Ναι, πείτε μας, ολοκληρώστε τη σκέψη σας και να. Τα παιδιά αυτή τη στιγμή έχουν πολύ ευαίσθητη ψυχολογία. Για μένα τα ταλαιπωρούμε, τα βασανίζουμε. Έχουν ένα απίστευτο άγχος. Είναι η τελευταία μέρα που είμαι αντέχω, δεν αντέχω και τις δημιουργούμε και τις φυσικές συνθήκες τέτοιες ώστε να τα αποτελειώσει εντελώς. Είναι απαράδεκτο. Εδώ δεν ξέρουμε αν θα έχουμε νερά. Ζητήσαμε νερά και δεν ξέρουμε αν θα έχουμε γιατί ήταν πολύ. Μας είπαν ότι γιατί να μην τους δώσουμε από το σπίτι νερό. Ναι. Πόσα παιδιά δίνουν εξετάσεις στο δικό σας σχολείο σήμερα? Πόσα παιδιά? 80 παιδιά. 80 παιδιά είναι 80 μπουκαλάκια με νερό. Δηλαδή το κόστος είναι, αν πάει να τα πάρει κάποιος από το περίπτερο, 40 ευρώ. Ας φροντίσουν από το Δήμο να πάει ένα φορτηγάκι με νερά τώρα. Δεν είναι τίποτα. Δηλαδή έλεος. Και ο κάθε Δήμος σε κάθε περιοχή. Ναι, και να υπάρχει ένα rotation. Πραγματικά, αν επιτρεπόταν στο Σύλλογο Γονέων να μπαίνει μέσα στο σχολείο την ώρα των Πανελληνίων, θα είχαμε φροντίσει και κάθε μία ώρα θα περνάγαμε και θα αφήναμε από ένα μπουκαλάκι δροσερό νερό στα παιδιά. Σκονάκι θα είχε πάντα. Δεν είναι μάλιστα τρομερή σκέψη, ούτε τρομερό κόστος. Σκονάκι θα είχε. Και μας είπατε χθες, κυρία Βογιατζάκη, που μιλάγαμε, ότι γίνονται και πολύ συχνά διακοπές ρεύματος. Υπάρχει και αυτό. Α, ναι, το δικό μας σχολείο, επειδή μπήκε στη διαδικασία να πάρει πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και ήρθαν και κάναν κάποια πράγματα τη Δευτέρα, εχθές που είχαμε προαγωγικές, έπεφτε το ρεύμα εξαιτίας αυτού που φτιάξανε. Μάλιστα. Έπεσε 2 φορές, οι προαγωγικές καθυστερήσαν κατά μία ώρα και ακόμη την αιτία δεν την έχουμε βρει. Αγγίζουμε την τελειότητα. Πολύ πιθανό σήμερα. Μεταρρυθμίσου, λέει. Κυρία Βογιατζάκη, μείνετε μαζί μας. Να πάμε και μέχρι την Καλαμάτα. Για πάμε. Γιώργος Μαρκόπουλος, ο καλός συνάδελφος εκεί. Μαζί του είναι ο κύριος Γρηγόρης Οικονομόπουλος, πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Σχολείων Καλαμάτας. Καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα. Και καλημέρα και στον καλεσμένο μας. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε ένα, έξω από ένα εξεταστικό κέντρο εδώ στην Καλαμάτα. Να πούμε ότι οι συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες, όλο και χειροτερεύουν και χθες και σήμερα χειρότερα. Τόσο νωρίς έχει ανέβει πολύ η θερμοκρασία εδώ που βρισκόμαστε. Να πούμε ότι το τελευταίο διήμερο η εξέλιξη που έχουμε είναι το γεγονός ότι μοιράστηκαν γύρω στους 70 ανεμιστήρες στα εξεταστικά κέντρα, ναι, εδώ στην πόλη, στο Δήμο της Καλαμάτας. Και είναι και η εξέλιξη που έχουμε σε συνάρτηση με το γεγονός ότι έχουν τοποθετηθεί από την αρχή της χρονιάς 30 κλιματιστικά σε μονάδες οι οποίες εξυπηρετούν τους μαθητές για τις εξετάσεις τους. Εντάξει, αυτό είναι, λύνει το πρόβλημα, δεν το λύνει. Αλλά είναι ένα δείγμα ότι κάποιος νοιάστηκε, ρε παιδί μου. Κάποιος μπήκε στη σκέψη πώς θα δώσουν αυτά τα παιδιά εξετάσεις εκεί πέρα. Και να συμπληρώσω. Κάτι είναι. Ναι, και να ακούσουμε και τον πρόεδρο, Γιώργο, ναι. Βέβαια, βέβαια. Και να συμπληρώσω ότι υπάρχουν και νερά σε όλα τα εξεταστικά κέντρα. Για να μας πει και ο κύριος Οικονομόπουλος εδώ, ο πρόεδρος τώρα. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Να ευχηθούμε πρώτα καλή επιτυχία στα παιδιά μας. Καλή ξεκούραση μετά από το σημερινό τελευταίο μάθημά τους. Δύναμη και ψηλά το κεφάλι. Να σας πω ποια είναι η ουσία της κουβέντας που πρέπει να ανοίξει με αφορμή αυτό το περιστατικό και τις αλλαγές των κλιματολογικών συνθήκων που τόσο νωρίς έχουμε ζέστες. Mm-hmm. Είναι πραγματικά η υγιεινή και ασφάλεια στον χώρο των σχολείων. Αυτό αφορά θέματα υγιεινής. Πώς λέμε κατά καιρούς ότι έχουμε υγρασίες, έχουμε πλημμύρες, πέφτουν σοφάδες, έχουμε προβλήματα στα ηλεκτρολογικά και άλλα ατυχήματα που γίνονται στα σχολεία. Πρέπει να ανοίξει μια σοβαρή κουβέντα ποια πρέπει να είναι τα σύγχρονα και ασφαλή σχολεία, κατά τη γνώμη μας. Δεν μπορούμε τελευταία στιγμή να λέμε ότι στους 39 και 40 βαθμούς τα παιδιά μας που έχουν κάνει με ένα τόσο μεγάλο κόπο τα τελευταία χρόνια, εντάξει, να τους επηρεάζει και ένας αυτός ο παράγοντας που είναι ο παράγοντας ζέστης, που δεν είναι και αμεληταίος, για μέσα στο άγχος και στην αγωνία. Εννοείται. Πρέπει να φύγουμε από τη φτώχεια του ελληνικού σχολείου, αγαπητοί μου. Άρα λέτε, Πρόεδρε, δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να καθόμαστε εδώ και να συζητάγαμε αυτό το θέμα. Κάποια πράγματα αυτονόητα, κάποια πράγματα θα έπρεπε να είχαν λυθεί, να είχαν δοθεί απαντήσεις και να ήταν και τέτοιες οι, αν θέλετε, και οι συνθήκες, οι καταστάσεις των σχολείων μας, που τα παιδιά σήμερα θα πήγαιναν να έγραφαν και όχι την ώρα που γράφεις με την αγωνία σου να στάζει και ο υδρότας. Αυτό μας λέτε. Να σας πω, αγαπητοί μου, κάποια στοιχεία. Ο Δήμος Καλαμάτας με 96 σχολικές μονάδες, ξέρετε πόσα χρήματα χρηματοδοτείται από το Υπουργείο για να λειτουργήσει τα σχολεία? Και όταν λέμε λειτουργήσει, είναι το πετρέλαιο, είναι το ρεύμα, όλα αυτά, τα αναλώσιμα και η συντήρηση. Τα αναλώσιμα, χαρτική ύλη, τα εργαστήρια που διευθυντές να νιώνουν. Παίρνει 700.000 ευρώ για 11.000 μαθητές, για 96 σχολικές μονάδες. 96 σχολεία, 700.000 ευρώ. Δεν έχουν καθαριστικά και χαρτικές ύλες και τα μετράνε με το λιανοδίφραγκο οι διευθυντές μας. Δηλαδή, 7 χιλιάρικα, μισό λεπτάκι τώρα, πρόεδρε, μισό λεπτάκι. Είπατε, 96 σχολεία, 700.000 ευρώ. Δηλαδή παραπάνω κάτω 7 χιλιάρικα τη σχολική μονάδα. Η οποία θα έχει καμιά εικοσαριά αίθουσες για να λειτουργήσει. Πετρέλαια, ρεύματα, αναλώσιμα, εργασίες. Κάτι χαλάει, κάτι έσπασε, ένα τζάμι, κάποια βαψίματα που πρέπει να γίνουν. Πάρα πολύ ωραία. Μπορούν να μας όποιος θεωρούν, σπίτι καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό. Δεν το θεωρούμε λαϊκιστικό, αλλά να σας πω κάτι. Σε οποιοδήποτε γραφείο υπουργείου και να πάτε, ή περιφέρεια, ή δημαρχείο, οτιδήποτε, ο κλιματισμός δουλεύει από τις 8 ώρα το πρωί. Αυτή είναι πραγματικότητα. Δεν μπορεί το 2024 τα κτίρια μας να μην τηρούν τις συνθήκες αυτές τις ζέστης. Μάλιστα. Για τον κλιματισμό και να είναι ευνοϊκό το περιβάλλον και όχι μόνο για τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες, που είναι ένας πλέον παράγοντας δυσκολίας, ακόμα και για το Σεπτέμβριο που είναι πολύ ζεστός. Τα ίδια, Πρόεδρε, μπράβο, τα συζητάμε και τους χειμερινούς μήνες, τότε που θα πρέπει και τα παιδιά όταν είναι στις σχολικές αίθουσες να ζεσταίνονται. Έτσι, είτε καλοκαίρι είτε χειμώνας, πάντα υπάρχουν λίγες ανάγκες. Μείνετε κοντά μας κι εσείς. Και σήμερα, ναι, Γιώργο, να δώσω και ένα στοιχείο επιπρόσθετα σε μία μίνι συζήτηση που είχαμε πριν από λίγο, επειδή τα παιδιά δεν γνωρίζουν αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν μέσα ανεμιστήρες στις αίθουσες, γιατί τις προηγούμενες ημέρες δεν υπήρχαν. Ναι. Να πούμε ότι ενδέχεται να μην λειτουργήσουν αυτοί οι ανεμιστήρες υπό την έννοια ότι θα υπάρχει ένας θόρυβος μέσα στην τάξη, στη λειτουργία του ανεμιστήρα, ο οποίος μπορεί να ενοχλεί ένα, δύο, τρεις μαθητές και αναγκαστικά. Αλήθεια τώρα. Βέβαια. Γιατί αλήθεια τώρα. Κυρία Μπογιατζάκη, πώς σας φαίνεται αυτό εσάς? Πώς το ακούτε?
Ορίστε, αν σας πω ότι δεν άκουσα το τελευταίο. Ότι υπάρχει το σενάριο οι ανεμιστήρες της αίθουσας να μην δουλεύουν, να μην δουλέψουν, γιατί έχουν ένα θόρυβο, έτσι έχουν ένα επίπεδο θορύβου, το οποίο μπορεί να ενοχλεί κάποιους μαθητές. Ναι, έχει συμβεί και αυτό, δεν μου κάνει εντύπωση πλέον. Είναι πολύ λογικό. Είναι πάρα πολύ λογικό και θα συμφωνήσω με τον προηγούμενο κύριο ότι όλα ξεκινάνε από την κεντρική διοίκηση. Όταν δεν αποφασίζει το κράτος να χρηματοδοτήσει την παιδεία και λέει στον κάθε Δήμο πάρε αυτά που είναι 5 ενώ χρειάζεσαι 25, ναι, δημιουργούνται συνεχώς προβλήματα. Μάλιστα. Δηλαδή το πρόβλημα είναι πολύ πιο σοβαρό και κεντρικό. Πάμε να πούμε μια καλημέρα. Κοντά μας είναι ο κύριος Νεκτάριος Κορδής. Είναι μέλος του ΔΣ της ΟΛΜΕ. Καλή σας ημέρα, κύριε Κορδή. Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές, στις ακροάτριες. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Ακούγατε πριν από λίγο τη συζήτησή μας. Και νομίζω ότι χθες στείλατε και επιστολή, εσείς με όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται στα σχολικά συγκροτήματα. Κοιτάξτε, για να πάμε στην ουσία του προβλήματος. Αυτή τη στιγμή στη χώρα ελάχιστα σχολεία έχουν ενεργειακή αναβάθμιση. Ελάχιστα σχολεία. Υπάρχουν σχολεία της δεκαετίας του 70 και του 80, τα οποία προφανώς σήμερα θα ζήσουν μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα. Και είναι αυτονόητο ότι αυτό δεν αφορά μόνο συνθήκες καύσωνα. Είναι αυτονόητο ότι όταν έχουμε πλημμύρες, πλημμυρίζουν σχολεία. Όταν έχουμε χιονιάδες, τα παιδιά ξεπαγιάζουν. Καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστια τα ζητήματα από τη στιγμή που έχουμε ανακαλύψει πια εσχάτως και την τεράστια έξαρση της κλιματικής αλλαγής, της κλιματικής κρίσης. Σήμερα λοιπόν καλούνται μαθητές της ΓΑΜΑ Λυκείου σε μισή ώρα από τώρα να δώσουν για ένα τρίωρο πανελλαδικές, φυσική, ιστορία και οικονομία, σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Άκουσα πολύ σοβαρά τα όσα υπόθηκαν προηγουμένως. Είναι προφανές ότι για να γίνει αναβάθμιση σχολείων χρειάζονται επενδύσεις, χρειάζεται πολιτική βούληση για να αναβαθμιστεί αυτό που λέμε δημόσια παιδεία. Και η δημόσια παιδεία αναβαθμίζεται και μέσα από τις σχολικές μονάδες. Ωραία. Όχι μόνο μέσα από άλλα ζητήματα. Έχετε πολύ δίκιο, αλλά τώρα στην πράξη. Σε ποιες συνθήκες θα δώσουν σήμερα τα παιδιά πανελληνίες? Διαβάζουν 3 χρόνια για αυτήν εδώ την ώρα. Για αυτό το τρίωρο διαβάζουν 3 χρόνια και προετοιμάζονται 6 από την πρώτη γυμνασίου σχεδόν. Στην πράξη λοιπόν, σήμερα θα πάμε στα εξεταστικά κέντρα. Ναι. Υπάρχουν σχολεία που έχουν κλιματισμό και είναι ελάχιστα. Σε άλλα σχολεία... Στην Αττική πόσα είναι αυτά τα σχολεία, ας πούμε? Δυστυχώς το Υπουργείο, θέλω να το κρατήσετε αυτό, δεν μας δίνει επίσημα στοιχεία. Εμείς θεωρούμε ότι ένα 10-15% των σχολείων... Μισό λεπτάκι. Η Δήμη είναι υπεύθυνη για αυτά, δεν είναι το Υπουργείο Παιδείας, έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά το Υπουργείο έχει μια συνολική εικόνα της χώρας. Εγώ μπορώ να σας πω από τις περιοδίες που έχω κάνει σε όλη τη χώρα ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι μόλις το 10-15% των σχολείων έχει ενεργειακή αναβάθμιση. Και το νούμερο που σας λέω ίσως είναι ακόμα μικρότερο. Σήμερα λοιπόν κάποια σχολεία έχουν κλιματισμό, σε κάποια άλλα σχολεία μπήκαν ανεμιστήρες με τα προβλήματα που έχουν οι ανεμιστήρες, ναι, και στα υπόλοιπα σχολεία θα αυτοσχεδιάσουμε. Τι θα κάνετε? Θα τους βρέχετε τα πόδια με κρύο νερό? Τι θα κάνετε? Πώς θα αυτοσχεδιάσετε δηλαδή? Είναι προφανές ότι το κάθε εξεταστικό κέντρο θα κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό. Αλλά το πρόβλημα, ξαναλέω, είναι όταν έχεις τζάμια του 70 και του 80, όταν έχεις τείχους μονούς, πώς θα εξασφαλιστεί η χαμηλή θερμοκρασία? Πραγματικά υπάρχουν πολύ μεγάλα ζητήματα. Ξαναλέω ότι η ευχή όλων μας είναι να διεξαχθούν όλα ομαλά. Εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι σε αυτά τα παιδιά έχουμε ζητήσει αρχικά να χάσουν την παιδικότητά τους, μετά να χάσουν ένα μεγάλο κομμάτι της εφηβείας τους, της ενέργειάς τους, του αυθορμητισμού τους, να μπουν σε πρόγραμμα για να καταφέρουν να αποδώσουν αυτές τις 3 ώρες, 12 συνολικά των εξετάσεων, και στο τέλος τους στέλνουμε μέσα και τους λέμε συγγνώμη, αλλά εμείς δεν σκεφτήκαμε να σας βάλουμε ούτε ανεμιστήρες από τα τζάμπο. Εμένα αυτό, τι να πω. Για τη γενιά μου το καταλαβαίνω να ίσχυε τότε, γιατί εγώ πήγα σχολείο σε καποδιστριακό κτίριο. Αλλά τώρα, στην εποχή του AI,
Γι' αυτό υπάρχει, συμφωνώ, γι' αυτό υπάρχει η πολιτεία, γι' αυτό υπάρχει το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο δεν θα πρέπει να φτάνουμε, όπως είπατε, στο και ένα για να βλέπουμε το πρόβλημα. Και επίσης να σας ενημερώσω ότι εκτός από τα παιδιά, σήμερα υπάρχουν και καθηγητές οι οποίοι βαθμολογούν στα βαθμολογικά κέντρα για να βγουν στα τέλη Ιουνίου τα αποτελέσματα των πανελλαδικών. Μάλιστα. Και ωραία. Ξέρετε, έχουμε συναδέλφους οι οποίοι λιποθυμούν στα βαθμολογικά κέντρα, γιατί και εκεί οι συνθήκες είναι ίδιες. Μακάρι να λυθεί το πρόβλημα αυτό πραγματικά, γιατί είναι τα παιδιά μας και είναι και οι εκπαιδευτικοί. Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους. Ευχαριστούμε και την κυρία Βουγιατζάκη και την Καλαμάτα. Θα πληρώσω μια κουβέντα. Ναι, ελάτε, ναι. Και να κλείσουμε με αυτό. Επειδή μιλήσαμε για το δημόσιο σχολείο, θα ήθελα να τονίσω ότι οι καθηγητές είναι όχι απλά άξιοι, έχουμε πολύ δανοτούς καθηγητές στα δημόσια σχολεία. Το υπόλοιπο σύστημα υποβαθμίζει αυτό που λέμε δημόσιο σχολείο. Το ακούμε και είναι αυτό. Είναι πολύ σημαντικό και θα ήθελα να το πω αυτό. Βέβαια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.